Καλησπέρα, καλημέρα στις ακροάτριες και στους ακροατές του σταθμού σας. Πράγματι, είμαστε σε αναμονή της επίσκεψης του κυρίου αναπληρωτή υπουργού. Είχαμε μια πληροφορία ενδεικτική πριν από καιρό ότι θα ήταν γύρω στις 24-25 Αυγούστου. Μέχρι στιγμής όμως δεν επιβεβαιώνεται η συγκεκριμένη ημερομηνία. Δεν ξέρουμε δηλαδή ακριβώς αν θα έρθει εκείνη την ημερομηνία ή αργότερα. Φαντάζομαι τις επόμενες ώρες και μέρες θα έχουμε περίπου μια εικόνα του πότε ακριβώς θα έρθει ο κύριος υπουργός στην πρέβεζα. Πάντως η θέση του Συλλόγου Εργαζομένων είναι ότι αγωνιστικά υποδεχόμαστε τον... Δεδομένη ότι οποιαδήποτε ώρα και οποιαδήποτε μέρα έρθει ο κύριος αναπληρωτής υπουργός ή ο κύριος υπουργός στην Πρέβεζα, θα τον υποδεχτεί η εργαζόμενη και η κοινωνία της Πρέβεζας αγωνιστικά, διεκδικώντας αυτά που τόσο καιρό διεκδικούμε. Δηλαδή την αναβάθμιση συνολικά του Εθνικού Συστήματος Υγείας και του νοσοκομείου της Πρέβεζας. Και για να τα πω λίγο πιο απλά για να τα καταλαβαίνει και ο κόσμος, αυτό που ζητάμε είναι να έρθει μόνιμο προσωπικό στο νοσοκομείο, να στελεχωθεί το νοσοκομείο και βεβαίως να χρηματοδοτηθεί το νοσοκομείο από τον κρατικό προϋπολογισμό, διότι αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα οικονομικά λόγω των συνεχών περικοπών. Και βεβαίως έχουμε και άλλα πράγματα να τον θέσουμε, δηλαδή το ρόλο του νοσοκομείου το επόμενο χρονικό διάστημα, τα επόμενα χρόνια στην περιοχή. Τι σκέφτονται να κάνουν δηλαδή. Εμείς έχουμε βεβαίως συγκεκριμένο έτοιμο, συγκεκριμένη διεκδίκηση ότι το νοσοκομείο πρέπει να παραμείνει αυτόνομο, αυτοδιοίκητο και να παίξει ένα σοβαρό ρόλο στην περιοχή σαν μονάδα δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Και ότι κάποια στιγμή πρέπει να δούμε και το ζήτημα της κτηριακής υποδομής του συγκεκριμένου νοσοκομείου, το οποίο όπως ξέρετε είναι πεπαλαιωμένο, έχει προβλήματα. Συνεχώς πέφτουν χρήματα μέσα για να σταθεροποιηθεί η κατάσταση και να είναι σχετικά λειτουργικό, αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι ένα καλάθι χωρίς πάτο, γιατί τα χρήματα που πέφτουν πλέον σε αυτό το κτίριο μπορεί να αντιμετωπίσουν προσωρινά κάποιο πρόβλημα, ανοίγει ένα άλλο κτλ. Είναι προφανές ότι κάποια στιγμή πρέπει να δούμε το ζήτημα μιας νέας κτηριακής δομής που να στεγάζει το νοσοκομείο της Πρέβεζας. Εμείς αυτό δεν το αυτό το θέμα το οποίο δηλαδή είχε ανοίξει και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Βεβαίως. Και είναι διαχρονικό αίτημα εδώ της κοινωνίας. Όλες οι κυβερνήσεις το παραπέμπουν. Τις υπηρεσίες να το δουν, επικαλούνται κάθε φορά την έλλειψη κονδυλίων, αλλά κοιτάξτε να δείτε, τα κονδύλια τα βρίσκουν, μπορούν να τα βρουν. Υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία φτιάχνονται κοντά στην περιοχή μας με κονδύλια, είτε μέσα στο ΕΣΠΑ είτε από δημόσιες επενδύσεις. Λοιπόν, πρέπει να κόψουν το λαιμό τους, να βρουν χρήματα, να φτιαχτεί μια νέα κτηριακή υποδομή σιγά σιγά για το νοσοκομείο της Πρέβεζας, γιατί ξέρετε και αυτό χρειάζεται και κάποια χρόνια η όλη διαδικασία. Βεβαίως. Και δεν μπορούμε να περιμένουμε να καταρρεύσει το νοσοκομείο ή να γίνει πλήρως μη λειτουργικό για να λέμε μετά ότι χρειαζόμαστε ένα νοσοκομείο το οποίο θα το φτιάξουμε μετά από 10 χρόνια. Κύριε Βουγγέλη, δεν υπάρχει προς αυτή την κατεύθυνση προς το παρόν. Καμία ενημέρωση ή καμία. Καμία ενημέρωση. Θα έλεγα ότι μάλλον υπάρχει σιγή ηχθείος και τουλάχιστον στην συνάντηση που είχαμε πριν 2-3 μήνες στην 6η υγειονομική περιφέρεια ειδωρηθήκαμε και λίγο για το συγκεκριμένο αίτημα με την έννοια σε αυτούς τους καιρούς, τους χαλεπούς, βάλτε το αυτό σε εισαγωγικά, που φτιάχνεται και ένα καινούργιο νοσοκομείο στη Λευκάδα, τι θέλουμε εμείς και γυρεύουμε και καινούργια κτηριακή δομή για το νοσοκομείο της. Θεωρήθηκε υπερβολική απέτηση προφανώς. Θεωρήθηκε κατά κάποιο τρόπο, ναι. Εφόσον φτιάχνετε νοσοκομείο δίπλα, δηλαδή, εφόσον τι. Εφόσον φτιάχνετε δίπλα και εφόσον δεν υπάρχει η δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και θα επικαλούνται δηλαδή διαχρονικά οι κυβερνήσεις, θα επικαλείται και η σημερινή. Εμείς λοιπόν αυτά τα ακούμε βερεσέ. Δεν πρόκειται να πίσω από αυτό το αίτημα. Αλλά το σοβαρότερο ζήτημα τώρα που μπαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει το νοσοκομείο να στελεχωθεί, κύριε Μίχο. Να στελεχωθεί με γιατρούς που έχει ανάγκη, να στελεχωθεί με νοσηλευτικό προσωπικό, να στελεχωθούν τα εργαστήριά του τα οποία αντιμετωπίζουν οξύτατο πρόβλημα προσωπικού, να στελεχωθεί η τεχνική του υπηρεσία και βεβαίως να χρηματοδοτηθεί, διότι το νοσοκομείο, σας είπα και πριν, λόγω των συνεχών περικοπών και προϋπολογισμών, αντιμετωπίζει σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα. Στις σημαντικές και τις σημαντικές μάλλον κλινικές για τη λειτουργία του νοσοκομείου αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα όπως είχαμε στο παρελθόν. Ναι, κοιτάξτε, πρέπει για να λέμε και τα σίκα-σίκα και τις κάθε-σκάθη, πραγματικά έχουν γίνει κάποια βήματα σταθεροποίησης έτσι το τελευταίο χρόνο. Με τις διεκδικήσεις, με τις φωνές, με τις συγκεντρώσεις της κοινωνίας κτλ. Έχει οι βασικές κλινικές του νοσοκομείου
δεν αντιμετωπίζουν σήμερα αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζαμε πριν ένα χρόνο, να κλείσει η κλινική. Mm-hmm. Δηλαδή σήμερα και η χειρουργική κλινική είναι στελεχωμένη σχετικά, η παθολογική κλινική έχει 3 γιατρούς, έχουν προκηρυχθεί και 2 θέσεις μονίμων παθολόγων που ζητούμε άμεσα να τρέξει η διαδικασία και να στελεχώσουν το νοσοκομείο. Στο αναισθησιολογικό ήρθε ένας επικουρικός, τρίτος δηλαδή αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο, έχει προκηρυχθεί και μία θέση μόνιμου. Πιέζουμε να επιταχυνθεί και αυτή η διαδικασία. Θέλω να πω ότι έχουν γίνει κάποια βήματα στελέχωσης, mm-hmm. κυρίως όμως έχουν γίνει, κύριε Μίχο και κύριε Τσιάντη, με επικουρικό προσωπικό. Γιατί το λέω αυτό για να γνωρίζουν και οι ακροάτριες και οι ακροατές. Είναι εύκολο στην κυβέρνηση να εξαγγέλει προσλήψεις και είναι εύκολο επίσης να εξαγγέλει και να διορίζει επικουρικούς. Διότι δεν τα πληρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός αυτά. Τα πληρώνει από ίδια έσοδα το νοσοκομείο. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι κάνουν. Δηλαδή λένε στο νοσοκομείο, άμα έχεις λεφτά, πάρε επικουρικούς. Mm-hmm. Το νοσοκομείο από πού να βρει λεφτά. Πρώτον, η κυβέρνηση δεν του δίνει τα απαραίτητα κονδύλια. Δίνει, αλλά δεν του δίνει τα απαραίτητα. Συνεχώς οι προϋπολογισμοί και χρηματοδοτήσεις περικόπτονται διαχρονικά. Φτάσαμε να λειτουργούμε με προϋπολογισμούς της τάξης του 40% σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 10%. Ένα. Mm-hmm. Δύο. Άλλα έσοδα το νοσοκομείο δεν έχει. Δεν έχει δηλαδή κτίρια, εγκαταστάσεις κλπ. Να τις νοικιάζει, να έχει, να... έχει λεφτά. Τρίτον, το ΕΟΠΗ, που υποτίθεται ότι καλύπτει τα νοσήλια των ασθενών του, mm-hmm. ας μην το συζητάμε τώρα, τα χρέη του ήταν 10 εκατομμύρια, 10.280 ήταν, τα τελευταία 4-5 χρόνια, εκατομμύρια ευρώ. Σωστά. Στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Mm-hmm. Στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Και αντί λοιπόν να γίνουν βήματα, έστω προς αυτή την κατεύθυνση, να δοθούν κάποια χρήματα στο νοσοκομείο, ήρθε η κυβέρνηση με μια διάταξη, χάρισε τα χρέη, έσβησε τα χρέη της διετίας 12-13 των ΕΟΠΗ προς τα νοσοκομεία. Και πρέπει να σας πω επίσης ότι το 2016 το ΕΟΠΗ δεν έχει δώσει ούτε δεκάρα πίστη για τα νοσήλια και εξέταστρα των ασφαλισμένων του στο νοσοκομείο της Πρέβεζας. Άρα λοιπόν, το κράτος δεν δίνει. Το νοσοκομείο άλλα έσοδα δεν έχει. Το ΕΟΠΗ δεν πληρώνει. Από πού θα βρει το νοσοκομείο τα χρήματα για να καλύψει τις ανάγκες του και βεβαίως να πληρώσει και τους επικουρικούς. Ούτε φυσικά στις αιτήσεις για αύξηση κονδυλίων υπάρχει τέτοια συζήτηση. Κοιτάξτε, το μόνο που έκανε, κύριε Μίχο και κύριε Τσιάντη, η κυβέρνηση, και μάλιστα αυτό παρουσιάστηκε και σαν επιπλέον χρηματοδότηση του νοσοκομείου, ενώ δεν ήταν, mm-hmm. νομίζω ότι παραποιήθηκε δηλαδή και αυτή η πράξη, ήταν ότι απελευθέρωσε στα λόγια μέχρι στιγμής, γιατί δεν έχουμε ακόμα το ντοκουμέντο στα χέρια μας, ένα 10% του προϋπολογισμού το οποίο είχε παρακρατήσει. Δηλαδή, για να το καταλάβουν οι ακροατές και οι ακροάτριες. Κάθε χρόνο η κυβέρνηση δίνει οδηγίες στο νοσοκομείο και συγκεκριμένα πλαίσια για να φτιάξει έναν προϋπολογισμό. Το φτιάχνει το νοσοκομείο, τον εγκρίνει η κυβέρνηση. Από αυτόν τον προϋπολογισμό δεν την αφήνει στο νοσοκομείο να τον αξιοποιήσει 100%. Αξιοποιεί μόνο το 90%. Ένα 10% δηλαδή το παρακρατεί η κυβέρνηση και λέει, αν βρείτε τα σκούρα προς το φθινόπωρο και λοιπά, θα σας το δώσω. Αυτό λοιπόν υποσχέθηκε η κυβέρνηση του καλοκαιριού, το 10% ότι θα το δώσει στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, mm. το οποίο αντιστοιχεί σε 370 χιλιάρικα περίπου. Είναι και... μια ανάσα όμως. Είναι... Ακούστε όμως, κύριε Βίχο και κύριε Τσιάντη, mm. το έδωσε αυτό και μετά λέει, από αυτό εκεί τα 172 βγάλτε τα και αξιοποιήστε τα 200 μόνο. Γιατί τα άλλα... το έδωσε... Το έδωσε, αλλά είπε μετά, ξέρετε, δεν μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Δηλαδή. Ναι. Όλα, ναι, χρησιμοποιήστε τα 200 και βλέπουμε. Κοιτάξτε, με αυτές τις λογικές δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο. Αυτό ισχύει για όλα τα νοσοκομεία της χώρας ή μόνο για εδώ? Ναι. Το 10% παρακρατείται από όλα τα νοσοκομεία. Ωραία. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι αυτά τα χρήματα ίσα-ίσα πήγαν να καλύψουν κάποιες ανάγκες του νοσοκομείου σε υλικά τα οποία μάλιστα δεν φτάνουν πλέον αυτά τα χρήματα για να μπορέσει να κλείσει το νοσοκομείο και τα αντιδραστήριά του και το χειρουργικό υλικό και να πληρώσει τους επικουρικούς γιατρούς και να πληρώσει τις εφημερίες τους και τις πρόσθετες εφημερίες των γιατρών. Απλά θεωρείτε ότι είναι επικοινωνιακό δηλαδή αυτό, για να μην καταλήξουμε πάλι να μην έχουμε γάζες και... Θεωρώ ότι το ποσό που απελευθερώθηκε, γιατί mm-hmm. χρωστούμενο ήταν, έπρεπε να το δώσει αυτήν την αρχή. Mm-hmm. Είναι μικρό, θεωρούμε ότι οι ανάγκες του νοσοκομείου είναι πολύ μεγαλύτερες και πρέπει εκτάκτως η κυβέρνηση να επιχειρήσει το νοσοκομείο με ένα ποσό το οποίο εμείς το έχουμε προσδιορίσει, η οικονομική υπηρεσία του νοσοκομείου το έχει προσδιορίσει για να μπορέσει το νοσοκομείο να λειτουργήσει στοιχειωδώς εύρυθμα. Μάλιστα.
Αυτό είναι που πρέπει να γίνει. Διότι κοιτάξτε, θα έρθει ο επικουρικός και από πού θα τον πληρώσεις. Άντε, ωραία. Λέει η κυβέρνηση, θα σας δω, μας υπόσχεται η ηγεσία της έκτης είπε. Θα σας φέρουμε έναν επικουρικό ορθοπαιδικό, γιατί όντως εκεί έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα, όπως σας είπα, ειδικά με γιατρούς ορθοπαιδικούς, μικροβιολόγους και στο παιδιατρικό. Εκεί είναι σήμερα εντοπίζονται τα προβλήματα στην ιατρική υπηρεσία. Θα σας δώσουμε έναν επικουρικό ορθοπαιδικό. Ωραία. Από πού να τον πληρώσουμε εμείς τον ορθοπαιδικό, τον επικουρικό. Θα σας δώσω έναν επικουρικό μικροβιολόγο. Ωραία. Από πού να τον πληρώσουμε εμείς τον επικουρικό μικροβιολόγο. Τι φτάσουμε πάλι όπως τον Απρίλιο, κύριε Μίχο, που έμειναν απλήρωτοι οι επικουρικοί γιατροί του νοσοκομείου. Και έβγαλε το νοσοκομείο χρήματα από το υγειονομικό υλικό για να πληρώσει τους γιατρούς και έμεινε 9.000. Φαντάζομαι ότι αυτά είναι τα θέματα που θέλετε να θέσετε και στον Υπουργό. Ακριβώς. Ακριβώς. Και βεβαίως τα άλλα θέματα είναι ότι εμείς με τις λογικές αυτές των επικουρικών δεν συμφωνούμε. Εμείς θέλουμε μόνιμες. Και όταν υπάρχουν προκηρύξεις μόνιμων θέσεων, προστρέχει οι γιατροί και οι άλλοι εργαζόμενοι, κύριε Μίχο. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν δείτε τις λίστες των επικουρικών στην 6η υγειονομική περιφέρεια για διάφορες ειδικότητες, θα δείτε 2, 5, 7. Δηλαδή υπάρχουν, λόγω χάρη παθολόγοι, έχουν βάλει σε όλη την 6η υγειονομική περιφέρεια 2. Μάλιστα. 2 μόνο, επικουρικοί. Δηλαδή ποιος θα τους πρωτοπάρει. Για όλη την 6η υγειονομική περιφέρεια, για 35 νοσοκομεία μιλάμε. Όταν όμως το νοσοκομείο της Πρέβεζας προκήρυξε 2 θέσεις μόνιμα, ξέρετε πόσες συζητήσεις ήρθαν. 14 μόνο για το νοσοκομείο της Πρέβεζας. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι γιατροί δεν προτιμάνε τη θέση του επικουρικού για ευνόητους λόγους. Είναι μια θέση επισφαλής, είναι μια εργασιακή σχέση ελαστική. Τον κρατάνε τον επικουρικό μια σύμβαση ένα-δύο χρόνια και μετατρώει μια κλωτσιά και ο άνθρωπος. Επομένως, όταν οι άνθρωποι έχουν φάει τα νιάτα τους στα βιβλία, στα πανεπιστήμια, στις ειδικότητες, στις εξειδικεύσεις, τυχόντρα εξειδικεύσεις, και έρχονται τελικά εδώ, παίρνουν την οικογένειά τους για να έρθουν ένα χρόνο και μετά να φάνε ένα σουτ. Και να τρέχουν σε άλλη περιοχή της Ελλάδας να ψάχνουν που θα βρουν δουλειά. Και προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι ο θεσμός του επικουρικού δεν είναι καν ελκυστικός για έναν επιστήμονα. Σωστά. Οπότε θα έχετε συνάντηση με τον Υπουργό, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να συναντηθεί. Κοιτάξτε. Φυσικά, αν έρθει εμείς θα ζητήσουμε συνάντηση. Και να σας πω κάτι. Εμείς θέλουμε το εξής, κύριε Μίχο. Δεν θέλουμε οι κουβέντες του Υπουργού να είναι γενικές. Αν είναι να έρθει για να βγαίνει ο αναπληρωτής Υπουργός ή Υπουργός να λέει τα γνωστά αυτά που λέει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στις συνεντεύξεις και στα δελτία τύπου ότι διορίσαμε, ότι θα κάνουμε κτλ. Εμείς αυτά της γενικολογίας καλύτερα να μην έρθει. Να έρθει με συγκεκριμένα πράγματα. Και το άλλο, δηλαδή να απαντήσει σε συγκεκριμένα αιτήματα και ερωτήματα τι θα γίνει λόγω χάρη εδώ με το τομείο της Πρέβεζας. Από γενικότητες, ευχολόγια και θα έχουμε χορτάσει όλα αυτά τα χρόνια διαχρονικά με τους διάφορους υπουργούς. Θα σας πω κάτι, να μιλήσει στον κόσμο, κύριε. Να το ρωτήσουμε εμείς συγκεκριμένα τι θα κάνει και να απευθυνθεί στην κοινωνία, την τοπική, και να μιλήσει. Μάλιστα. Έτσι, το να μπει μέσα σε μια αίθουσα, να πει 5 γενικότητες, να καλέσει τα μέσα ενημέρωσης, να κάνει και μια παράσταση και να πει ότι εδώ πήραμε αυτά τα μέτρα, διορίσαμε τόσους, θα κάνουμε τόσους, θα χρηματοδοτήσουμε με αυτά κτλ. Δεν έχει κανένα νόημα. Συγκεκριμένα υπάρχουν αιτήματα, στα συγκεκριμένα αιτήματα να απαντήσει πώς, πότε. Μάλιστα. Εκεί να δεσμευτεί και να δεσμευτεί μπροστά στην κοινωνία της πόλης. Κύριε Βουγγέλη, να σας ευχαριστήσουμε για τη συζήτηση που είχαμε. Ούτως ή άλλως θα είμαστε σε επικοινωνία μόλις βγήκε το πρόγραμμα και μάθουμε ακριβώς πότε θα είναι ο Υπουργός. Περιμένουμε και εμείς τον κύριο Πολάκη για να δούμε. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Εγώ ευχαριστώ.